1, 2, 3, 4. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη σκηνοθέτη της ταινίας Jasmine, Yasemin, την κυρία Βιολέτα Κυριάκου. Ναι, λοιπόν, καλησπέρα. Τι κάνετε, είδα να το μιλάτε. Καλά, να μιλάμε στον ελληνικό εγώ λέω. Μα ό,τι θέλετε, ό,τι ναι, θέλεις. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είδαμε την ταινία σου λοιπόν και ήθελα να σου κάνουμε έτσι κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Καταρχάς, πώς εμπνεύστηκες να φτιάξεις αυτήν την ταινία σχετικά με αυτό το θέμα, που από ό,τι κατάλαβα είναι και για τον κορονοϊό κυρίως. Αυτή η ταινία ξεκίνησε στο πλαίσιο μαθημάτων που έκανα με την Ορμή, την Home Pictures. Είχα δάσκαλο τον Βασίλη Μαζωμένο και έτσι μαζευτήκαμε κάποια άτομα που θέλαμε να ασχοληθούμε με τον κινηματογράφο παραπάνω. Ήταν μαθήματα σκηνοθεσίας. Οπότε φτιάχναμε μικρά σεναριάκια. Τώρα αυτό, η ιδέα κάπως συζητήθηκε μέσα στα μαθήματα κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας. Και είχε πλάκα, γιατί ενώ ουσιαστικά και εγώ δεν δούλευα εκείνη την περίοδο, ήταν κάτι δημιουργικό που μπορούσα να κάνω. Η ιδέα είναι ότι προφανώς αυτοί ουσιαστικά που πλήττονται περισσότερο είναι ηλικιωμένοι, και εγώ δηλαδή δεν πήγαινα στη γιαγιά μου για αυτό το λόγο. Οπότε έτσι μια ένταση όσον αφορά τη σχέση μου και τον τρόπο που θα επικοινωνούσα με τους ανθρώπους μου. Αυτό. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Ήταν λίγο... Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Ήταν και αρχή βασικά, που δεν ξέρεις ακριβώς. Ναι. Για πόσο θα είναι. Είναι κάτι έτσι πολύ διαφορετικό από την καθημερινότητά σου. Και ήταν πολύ περίεργο. Φοβάσαι να μην κάνεις κακό σε κάποιον, αλλά θες και να μιλάς. Και όλο αυτό με αφορμή, ας πούμε, τη σχέση μιας γιαγιάς και μιας εγγονής, που κάπως παρομοιάζεται, ας πούμε, ότι η τρυφερότητά τους δίνεται στο λουλούδι που η άλλη της έχει κάνει δώρο, κάπως κρατιέται ένα συναισθηματικό... Ναι. Στην ουσία, το Γιασεμί τι συμβολίζει στην ταινία? Το Γιασεμί ήταν το δώρο που έκανε η εγγονή στη γιαγιά. Οπότε η γιαγιά που δεν μπορούσε να προσφέρει και να... δεν μπορούσε να προσφέρει, τέλος πάντων, τα συναισθήματά της να τα δείξει, να τα εκδηλώσει στην εγγονή της, τα εκδήλωνε στο Γιασεμί. Και η εγγονή το αντίστροφο, ας πούμε, με τη Δαφνούλα. Είναι το Γιασεμί ή άλλο? Απλά να ρωτήσω για το Γιασεμί, αν έχει, ας πούμε, κάποια αξία και στη δική σου ζωή ή απλά έτσι το επέλεξες τυχαία? Το Γιασεμί είναι, έχει και η Δαφνούλα. Ουσιαστικά είναι και τα δύο λουλούδια που το ένα, το Γιασεμί μου αρέσει εμένα πάρα πολύ και συνήθως η μαμά μου όταν να μου κάνει δώρο θα μου πάρει ένα μικρό γιασεμί. Αν περπατήσει στον δρόμο, θα κόψει ένα γιασεμί να μου το φέρει. Οπότε υπάρχει αυτή η σχέση. Και η Δαφνούλα, πάλι το ίδιο, είναι ένα λουλούδι που ουσιαστικά πάει κάπως από χέρι σε χέρι. Η συγκεκριμένη Δαφνούλα που είναι και στο βίντεο, την πήρε από τη μαμά μου. Η μαμά μου την έχει πάρει από μια φίλη της, η φίλη της από τη μαμά της. Οπότε κάπως όλο αυτό μένει. Και σου θυμίζει και έναν άνθρωπο και
προσωπικά εγώ έτσι με τα λουλούδια έχω μια ιδιαίτερη σχέση, οπότε μέσα στην καραντίνα με βοηθούσε αυτό πάρα πολύ. Με το νιώθω Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λουλούδια και η μαμά μου έχει πολλά λουλούδια και κάνει ακριβώς το ίδιο. Πηγαίνει σε φίλες της και παίρνει από γλάστρες σπόρους και βάζει δικά της και τα έχουν έτσι, ανταλλάσσουν σπόρους στην ουσία. Εσύ μένεις με τη μαμά σου τώρα? Ναι. Εντάξει, όταν θα φύγεις, πάρε και εσύ μερικούς σπόρους. Ναι, και εγώ το πιστεύω ότι αφού τώρα είχα αρχίσει και είχαμε στο δωμάτιό μου λουλούδια, για να συνηθίζω να το ποτίζω, να μην το ξεχνάω. Από αυτά βέβαια τα καφτάκια που δεν θέλουν πολύ φώτισμα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί επέλεξες να έχει τόσο απότομο τέλος η ταινία? Γιατί μας άφηνε πολλά ερωτήματα κάπως στο τέλος. Όπως, τι ερωτήματα? Ας πούμε, εγώ αναρωτήθηκα άμα η γιαγιά έγινε καλά ή άμα δεν πήγε πολύ καλά. Δεν ήξερα τι ακριβώς έγινε. Ναι. Εντάξει, το τέλος προφανώς... εγώ στο μυαλό μου είχα ότι η γιαγιά δεν έγινε καλά, αλλά έμεινε ανοιχτό έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να φανταστεί αυτό που θέλει. Αλλά ναι, στο μυαλό μου είχα ότι η γιαγιά θα απουσιάζει. Καλύτερο πάντως έτσι από το να βάλεις κατευθείαν ότι δεν έγινε καλά. Να μην βάλεις τόσο αρνητισμό δηλαδή. Μένει αυτό το μαύρο ουσιαστικά στην οθόνη, που κάπως στο δικό μου το μυαλό συμβολίζει την απουσία. Και ουσιαστικά επειδή η σχέση ήταν και αυτή μέσα από τις κάμερες, αυτό το μαύρο στην οθόνη νομίζω ότι είναι αρκετά περίεργο. Αυτή ήταν η δικιά μου οπτική. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορείτε. Δηλαδή, εσύ Διονυσία... Εγώ πάντως είχα την ελπίδα. Μου έμεινε ότι μπορεί η γιαγιά να έγινε καλά μετά. Δεν ήθελα το μυαλό μου να πάει κατευθείαν στο ότι η γιαγιά δεν θα ήταν καλά. Εγώ ήμουν ότι το... Δηλαδή αυτό φαντάστηκα, ότι η γιαγιά τελικά δεν τα κατάφερε. Αλλά ναι, γενικώς σοφήνει το περιθώριο να σκεφτείς ό,τι θέλεις εσύ, δηλαδή. Ναι. Και θετικά και αρνητικά. Ναι, βασικά, να μας πεις λίγο... Όλα τα γυρίσματα γίνανε μέσω βίντεο κλιπ. Τα γυρίσματα έγιναν όλα στο σπίτι μου το παλιό. Άλλαξε δηλαδή τώρα το μήνα. Εγώ μένει καραντίνα λοιπόν, με είχε βρει σε αυτό το σπίτι. Το οποίο ήταν πολύ περίεργα. Τα έπιπλα, ας πούμε, ήταν επιπλωμένο αυτό το σπίτι και κάπως οι χώροι τέριαζαν να είναι η μισή της εγγονής και η άλλη μισή της γιαγιάς. Οπότε έτσι βγήκε η ιδέα. Οπότε γυρίστηκε όλο μέσα στο ίδιο σπίτι. Ήρθαν οι ηθοποιοί, ήταν πολύ περίεργο γιατί ήμασταν όλοι με τις μάσκες, τα άτομα που συμμετείχαμε στην παραγωγή. Έπρεπε να κρατάμε αποστάσεις, είχαμε τα απολυμαντικά συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό. Ουσιαστικά έγινε από εγγραφή του κινητού, όπως κάνουμε τώρα κάτι αντίστοιχο με το Zoom. Αλλά φαντάζομαι ότι ο ένας ήταν στο σαλόνι, ο άλλος ήταν στην κουζίνα. Αυτό. Και αυτό έγινε μέσα στην καραντίνα. Αυτό έγινε λίγο μετά την πρώτη καραντίνα, με το που ανοίξαμε δηλαδή, μετά από λίγες μέρες. Ναι. Μέσα στην καραντίνα δεν γινότανε, αλλά εκείνη την περίοδο δουλεύαμε το σενάριο, με τους ηθοποιούς μιλούσαμε, μεταξύ μας, τα άτομα που συμμετείχαμε. Οπότε περάσατε και δημιουργικά. Ναι, πολύ. Ήταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η όλη δημιουργία της ταινίας. Ναι, πόσο. Ναι, ήταν πολύ γρήγορα έγινε. Πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν μια ιδέα η οποία ήρθε, έγινε χωρίς μεγάλο κόστος. Δηλαδή, όλοι οι συντελεστές με βοήθησαν πάρα πολύ για να γίνει ταινία και σε αυτούς τους ρυθμούς και
έτσι με την καρδιά τους, ας πούμε, να γίνει ευχάριστο όλο αυτό. Οπότε και εσείς κορίτσια, αν θέλετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε και χωρίς πολλά λεφτά μεταξύ σας, ομαδικά κτλ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν είχες κάποια πιο προσωπική εμπειρία, ας πούμε, με τον κορονοϊό που ίσως άγγιξε, σε όθησε περισσότερο να δημιουργήσεις την ταινία. Ναι, γιατί η γιαγιά μου πηγαίνει, ας πούμε, ανά 2-3 μέρες στο νοσοκομείο για διαδικαστικά, τέλος πάντων. Οπότε αυτή μπαινόβγαινε μαζί με τη μητέρα μου ή τις θείες μου. Και εγώ δεν μπορούσα ουσιαστικά να έχω κάποια επαφή κανονική μαζί τους. Ή μια φορά που πήγα, ας πούμε, σπίτι, έπρεπε να μένω απ' έξω, γιατί κι εγώ κάποια στιγμή, ας πούμε, δούλευα, φοβόμουν για αυτούς. Μετά αυτοί πήγαιναν στο νοσοκομείο. Φοβόμασταν τον κορονοϊό, γιατί ήτανε, και η γιαγιά μου είναι ακόμα σκα, ευπαθής ομάδα. Οπότε μου είχε γεννηθεί όλο αυτό, σαν σκέψη. Λοιπόν, σε άλλη περίπτωση τώρα, άμα είχες έρθει εδώ πέρα στην πόλη μας, γιατί θα γινόταν κανονικά το φεστιβάλ, θα σε ρωτάγαμε πώς σου φαίνεται το φεστιβάλ μας και πώς περνάς εδώ και αυτά, αλλά τώρα θα σε ρωτήσω μόνο άμα έχεις παρακολουθήσει καθόλου ταινίες από την πλατφόρμα και πώς σου φαίνεται η φετινή οργάνωση έτσι. Παρακολούθησα ταινίες. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ προσβάσιμο καταρχήν όλο αυτό, πολύ εύκολο. Και ταινίες που μου άρεσαν μπορούσα να τις μοιράζω με φίλους, δηλαδή να στέλνω το link, να γίνεται αυτή η συζήτηση κάπως. Και μ' άρεσε πολύ που έχει αναλόγως με τις ηλικίες προτάσεις. Δηλαδή ήταν νομίζω αρκετά ωραίο το site και λειτουργικό. Ευχόμαστε λοιπόν του χρόνου να γίνει κανονικά το φεστιβάλ και να έρθει εδώ και να ταινία. Μακάρι. Ναι, θα περάσει πραγματικά πολύ ωραία. Και εσείς με τις δικές σας, άμα θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Όχι, εννοείται, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Να είστε καλά. Χαίρεκαμε πολύ. Εσείς πώς σας φάνηκε το φεστιβάλ, πείτε μου και να μάθω κι εγώ κάτι. Τώρα, να το πούμε απλά, να κλείσουμε το screen record. Α, εντάξει, κλείστε το. Γι' αυτό το κάναμε, θα κλείσουμε από τώρα την κλίση. Εγώ ήθελα να... Άρα, δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.